στα social media ότι υπάρχουν και άλλου τύπου υπηρεσίες ερωτικού περιεχομένου, εννοώ. Τι ρωτάμε. Φυσικά, φυσικά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχόλια. Θα σας ξεκινήσω όμως από την αρχή. Το Δεκέμβρη του 23 ουσιαστικά ξεκίνησε ο Σκορπιός Μπαρ. Τα κορίτσια γνωρίζονται μεταξύ τους περίπου 15... Ο Σκορπιός λέγεται Σκορπιός ή Σκορπιός Παμ. Το Παμ σημαίνει Πάμε. Το Παμ είναι Πάμε. Το Παμ είναι Πάμε, ναι. Γνωρίζονται 15 χρόνια γιατί δουλεύαν το σε ένα... Το Πάμε είναι το συνδικαλιστικό όργανο του ΚΚΚ. Όχι, είναι Παμ. Σκορπιό και Παμ. Είναι ήδη μπερδεμένα, μην τα μπερδεύεις. Το Πάμε χωρίς το φωνήεν. Είναι το Πάμε χωρίς το φωνήεν που παραπέμπει σε τοπική διάλεκτο. Γι' αυτό είναι Ρωσίδες, γι' αυτό. Για πες. Ναι, είναι Σκορπιός Παμ. Πάμε δηλαδή μέσα. Λοιπόν, ουσιαστικά γνωρίζονται 15 χρόνια, δουλεύαν σε ένα αντίστοιχο τέτοιο μαγαζί. Ναι. Η ιδιοκτήτρια μας λέει πως η περιοχή δεν το καλοδέχτηκε στην αρχή. Γι' αυτό γιατί? Δεν είχε κόσμο. Δεν γνωρίζει, απλώς δεν είχε κόσμο. Νομίζαν ότι γίνονται άλλα πράγματα μέσα, οπότε η περιοχή ήταν πιο συντηρητική. Γι' αυτό ξεκίνησαν να κάνουν και το βίντεο στο TikTok, το οποίο έγινε και viral. Και μετά... Μέχρι και σήμερα γίνονται μηνύσεις, Γιώργο. Για την ένταση της μουσικής. Αυτός είναι ο λόγος που τους λένε για ποιο λόγο γίνονται μηνύσεις. Μας λέει όμως ότι εάν ο Σκορπιός Μπαρ κλείσει, την επόμενη μέρα θα ανοίξει άλλο. Μπράβο. Της έχει γίνει πρόταση ένα από ένα μέρος εκτός Αθηνών να ανοίξει ένα δεύτερο και το σκέφτεται. Μας λέει λοιπόν, το που ποιοι επώνυμοι έχουν επισκεφτεί το Σκορπιός Μπαρ και δεν έχουν ανεβάσει βίντεο ή story. Έχουν πάει και επώνυμοι δηλαδή. Φυσικά. Με τους κάψεις.